Όλοι λοιπόν στη Δύση χρεώνουν στην Τουρκία το ναυάγιο της Πενταμερούς. Ποιες είναι οι αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, θα τις δούμε με την ανταποκρίτρια του Open στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία. Καλό μεσημέρι, Ευλαμπία. Η διάσκεψη τελείωσε με αδιέξοδο και για την Τουρκία, αλλά για την Τουρκία ήταν μάλλον αναμενόμενο, θα λέγαμε. Δεν σημαίνει όμως ότι γυρνάει και πίσω η τιμένη. Η Τουρκία λοιπόν έτσι κι αλλιώς δεν περίμενε ότι οι άλλες πλευρές θα δέχονταν με το καλημέρα σας και αμαχητή, θα λέγαμε, την πρότασή της για διχοτόμηση της Κύπρου. Η Άγκυρα όμως κατάφερε κάτι, και αυτό είναι που σχολιάζεται πλέον εδώ. Να βάλει πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την πρόταση των δύο κρατών και μετά να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά της. Και το επόμενο βήμα τώρα είναι πώς θα ασκήσει επιρροή στην Αγγλία ώστε να πάρει το μέρος της. Γιατί η Βρετανία από αυτή τη διάσκεψη στη Γενέβη αποδείχτηκε ότι αποτελεί τώρα τον ρυθμιστή των εξελίξεων στο Κυπριακό. Η Τουρκία λοιπόν τώρα, σήμερα, φουλάρει τις μηχανές της, έχει αρχίσει και βέβαια σε αυτό το μεγάλο, σε αυτό το, την κίνηση, την επιχείρηση, μεγάλο ρόλο τώρα να λαμβάνει να παίξει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Επομένως, για την Τουρκία, πώς αποτιμάει σήμερα αυτή τη διάσκεψη στη Γενέβη, το κέρδος λοιπόν από αυτή ήταν πρώτον να μπει στα πρακτικά η πρότασή της και έπειτα να αποκτήσει και επισήμως έναν σύμμαχο, γιατί χρόνια τώρα ήταν κρυφός, δηλαδή τη Βρετανία. Πάντως, η Άγκυρα θεωρεί σήμερα εδώ ότι παρότι συνάντησε τείχο από την ελληνική πλευρά, έβαλε καρπούς και δημιούργησε καινούργια δεδομένα στο Κυπριακό, τα οποία βέβαια όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης που ακούσαμε νωρίτερα, οι οποίοι καρποί θα φανεί κατά πόσο θα βρουν έδαφος να βλαστήσουν, Ευλαμπία. Για να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις από την πλευρά της Αγγλίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία.